Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων. Οι Έλληνες μετακινήθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, και απέκτησαν νέες πατρίδες. Σήμερα θα γνωρίσουμε την ποίηση και τη θρησκεία τους. Ο πόλεμος που έκαναν οι Έλληνες για να καταλάβουν την Τρία ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Τα κατορθώματα των πολεμιστών έγιναν τραγούδια που τα τραγουδούσαν οι ραψοδοί στις γιορτές και τα πανηγύρια. Ονομάστηκαν ραψοδοί γιατί ενώ απήγγυλαν κρατούσαν ένα ραβδί. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Όμηρος, ένας σπουδαίος ποιητής, έγραψε δύο μεγάλα ποίηματα, την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Η Ιλιάδα μιλά για τους αγώνες των Ελλήνων και την κατάληψη της Τρίας. Η Οδύσσια έχει ως θέμα της τις περιπέτειες που γνώρισε ο Οδυσσέας στην προσπάθειά του να γυρίσει στην αγαπημένη του πατρίδα την Ιθάκη. Από τα ποίηματα αυτά μαθαίνουμε πολλά για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής και τη θρησκεία τους. Παλιότερα, κάθε περιοχή είχε το δικό της θεό και τις δικές της γιορτές. Στο χώρο όπου λατρευόταν ο θεός, συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι και τον τιμούσαν με διάφορες τελετές. Στην ομηρική εποχή, οι Έλληνες πίστευαν στους 12 θεούς, τους οποίους φαντάζονταν ότι κατοικούσαν στον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Πίστευαν ότι πάνω εκεί υπήρχε ένα λαμπρό παλάτι, όπου έμενε ο Δίας και η γυναίκα του η Ήρα. Οι υπόλοιποι θεοί έμειναν σε χαμηλότερα σπίτια που τα είχε χτίσει ο Ήφαιστος. Για τους αρχαίους Έλληνες, όλοι οι θεοί ζούσαν σαν μια οικογένεια, έτρωγαν αμβροσία και έπιναν νέκταρ. Αρχηγός όλων ήταν ο Δίας, τον οποίο οι Έλληνες ονόμαζαν «πατέρα των θεών και των ανθρώπων». Είχε μεγάλη δύναμη και κρατούσε στα χέρια του το φοβερό κεραυνό.